Υπεραρχίας Πεζικού της 21ης Μαρτίου 2022. Ημί, ανάπαυση. Αξιωματικοί, αντιπασπιστές, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό της 1ης Ιεραρχίας Πεζικού Σμύρνη. Με απόφαση της στρατικής ιεραρχίας παραδίδω σήμερα τη διοίκηση της 1ης Ιεραρχίας Πεζικού και τοποθετούμε διευθυντής στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων. Υποκλίνομαι ευλαβικά στις πολεμικές σημαίες των σχηματισμών και μονάδων της Ιεραρχίας και αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς πεσόντες για την πατρίδα. Δεν ξεχνώ και τιμώ βαθαίως τους πεσόντες επαγγελματίες και στρατεύσιμους, καθώς και το πολιτικό προσωπικό στο βωμό του καθήκοντος κατά την ειρηνική περίοδο. Αισθάνομαι υπερήφανος και θεωρώ εξαιρετική την τιμή που μου έγινε να διοικήσω την 1η Ιεραρχία Πεζικού, ένα ιστορικό σχηματισμό, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στους αγώνες του έθνους και συνεχίζει να προσφέρει ποικιλοτρόπως στην ειρηνική αλλά γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύει η πατρίδα μας, όπως η πανδημία και τελευταία ο πόλεμος στην Ουκρανία. Της μοναδικής μεραρχίας, η οποία εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με μονάδες και ανεξάρτητες υπομονάδες από τη Ροδόπη έως την Κρήτη και επί των αρματαγωγών στο Αιγαίο. Του σχηματισμού των επιλέκτων μαχητών, ανδρών και γυναικών, καταδρομέων, αλεξιπτοδιστών και πεζοναυτών που έχουν πλήρη επίγνωση του χρέους και του καθήκοντος προς την πατρίδα. Ξεκινώντας τη διοίκησή μου, είχα θέσει το όραμά μου που αποσκοπούσε στη διατήρηση και επάυξηση της μαχητικής ικανότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας με ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, προτάσσοντας την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Στο πλαίσιο αυτό και με σεβασμό στο εξαιρετικό έργο των προκατόχων μας, πορευθήκαμε σε ένα απαιτητικό μονοπάτι χωρίς μαγική συνταγή επιτυχίας, αλλά με διαρκή προσπάθεια και ανησυχία, καταπολεμώντας τη ρουτίνα και τη συνήθεια. Ολοκληρώνοντας σήμερα, αισθάνομαι υπερήφανος και ευλογημένος, γιατί είχα υπό τις διαταγές μου εσάς άξιους συνεργάτες, οι οποίοι μη φιδόμενοι κόπου και χρόνου, που με φάρο το εμείς και το καταδρομικό πνεύμα, εργαστήκατε με αυταπάρνηση και ευφυΐα, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις μέσα από καινοτόμες και αποφασιστικές λύσεις, όπως της αναδιοργάνωσης, της στοχευμένης εκπαίδευσης των οπλιτών θητείας και του εξοπλισμού, αυξάνοντας την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και αποτελεστική μας ικανότητα. Όπως γνωρίζετε, η μεραρχία που πρόσφατα αναδιοργανώθηκε υπό τη διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση του στρατού του μέλλοντος, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην αποτρεπτική στρατηγική της πατρίδας μας. Αυτό οφείλεται στις δύο υφιστάμενες από τις ισχυρότερες ταξιαρχίες του ελληνικού στρατού, στην άτια και σκληρή μας εκπαίδευση, στα οπλικά μας συστήματα, στο ηθικό μας, μα πάνω απ' όλα στο έμψυχο δυναμικό μας, το οποίο αποτελεί και το πολυτιμότερο στοιχείο που διαθέτουμε. Καταδρομής, αλεξιπτοδιστές και πεζοναύτες, συνεχίστε να κρατάτε ψηλά τον πράσινο μπερέ και να είστε παντού, όπου απαιτηθεί, εντός και εκτός της Ελλάδας, στέλνοντας ταυτόχρονα μηνύματα αποφασιστικότητας προς όλες τις κατευθύνσεις, ενδυναμώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και περηφάνειας των Ελλήνων. Να είστε υπερήφανοι, γιατί κερδίσατε με το έργο σας το σεβασμό και την εκτίμηση όλων των Ελλήνων και αποτελείτε πηγή έμπνευσης των νέων που σας θαυμάζουν σε κάθε ενέργειά σας, στις παρελάσεις, στις ασκήσεις, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να παρέχουμε στον ελληνικό λαό το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας. Έχουμε υποχρέωση, εάν απαιτηθεί, να προσφέρουμε χωρίς ίχνος δισταγμού ακόμα και τη ζωή μας, για να προασπίσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και την εδαφική μας και την εδαφική ακαιρότητα της πατρίδας μας. Ζητώ από όλους σας να συνεχίσετε την ιστορική παράδοση με το απαράμιλο πνεύμα των ειδικών δυνάμεων, να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό προς αυτή την κατεύθυνση, αφοσιωμένοι στα καθήκοντά σας με ήθος, πειθαρχία και επαγγελματισμό.
Σας αποχαιρετώ όλους με αγάπη και θαυμασμό για αυτό που κάνετε και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός και οι Άγιοι Προστάτες να σας φιλάνε όπου και αν βρίσκεστε, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, παλεύοντας με τα στοιχεία της φύσης. Στο νέο διοικητή της Πειραρχίας, υποστράτηγο Πάρη Καπραβέλο, καταξιωμένο αξιωματικό στις ειδικές δυνάμεις, απευθύνοντας θερμά μου συγχαρητήρια, του εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην αποστολή του και εμπόδοση του δύσκολου έργου που αναλαμβάνει. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την υπέρμαχο στρατηγό την Παναγιά μας, που με αξίωσε να ολοκληρώσω την πορεία μου ως διοικητής. Της πρώτης πειραρχίας, υγιής και χωρίς απώλειες. Ευχόμενος σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία, με την ευλογία και τη χάρη του Κυρίου, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η πρώτη μεραρχία πεζικού! Ζήτω! Υποστολή Λαβάρου, πρώτης μεραρχίας πεζικού, παραδείγματος διοικητή. Θύματα, προσώ, και... Επίδοση Λαβάρου, πρώτης μεραρχίας πεζικού, τον παραδίδοντα διοικητή. Ταγματάρχης Μέτρης Παναγιώτης, επιτρέπετε στρατηγέ να επιδώσω τον Λάβαρο του παραδίδοντου διοικητή της πρώτης μεραρχίας. Στρατηγέ, παραδίδοντο Λάβαρο. Έπαρση Λαβάρου, παραλαμβάνοντος διοικητή, πρώτης μεραρχίας πεζικού. Ανάγνωση ημερησίας διαταγής, παραλαμβάνοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας πεζικού, υποστράτηγου Πάρη Καπράβελου. Θύματα, προσώ, και... Ημερησία διαταγή, παραλαμβάνοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας πεζικού της 21ης Μαρτίου 2022. Ημί, άναπαυση. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό της ιστορικής πρώτης μεραρχίας πεζικού Σμύρνη. Κατόπιν απόφασης της ιεραρχίας, αναλαμβάνω σήμερα τη διοίκηση της μεραρχίας από τον εξαίρετο συνάδελφο, φίλο, συμμαθητή και καταξιωμένο αξιωματικό υποστράτηγο Δημήτριο Βουνίσιο, στον οποίο εκφράζω εκ μέρους όλου του προσωπικού της μεραρχίας τις εγκάρδιες ευχαριστίας μας για τις υπηρεσίες που προσέφερε μέχρι τώρα στην πατρίδα και στις ένοπλες δυνάμεις και του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και κάθε καλό στην οικογένειά του. Πρωτίστως θεωρώ χρέος μου να απονείμω τον οφειλόμενο χαιρετισμό στην πολεμική σημαία της μεραρχίας και να αποτείω φόρο τιμής στους ηρωικούς νεκρούς της. Έχοντας πλήρη επίγνωση της τιμής και της ευθύνης που απορρέει από την ανάληψη των καθηκόντων μου και με σεβασμό προς το έργο των πρωτοκατόχων μου, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης της στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και των 120 και πλέον ετών ιστορίας της μεραρχίας.
Η πρώτη μεραρχία Πεζικού Σμύρνη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σχηματισμούς πάνω στους οποίους η πατρίδα μας στηρίζει την αποτρεπτική της ικανότητα και τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης για την εξασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Ταυτόχρονα αποτελεί σχηματισμό μάχης της διοικήσεως ειδικού πολέμου του ΓΕΔΑ, αποτελώντας βραχίωνα ισχύος στα χέρια του στρατηγού διοικητή αυτής σε μία περίοδο συνεχών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και καθημερινής αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την πλευρά των εξανατολών συμμάχων. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαθεσιμότητας των οπλικών συστημάτων και μέσων, η ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης σε ταχαίως εξελισσόμενες καταστάσεις αποτελεί για εμάς μια διαρκή πρόκληση και αντικειμενικό σκοπό. Η ρεαλιστική εκπαίδευση, η συνεχής βελτίωση και τυποποίηση των διαδικασιών, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η προετοιμασία για ανάληψη δράσης αποτελούν τα κλειδιά για την επιτυχία. Τον αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία στην αποστολή αποτελείτε εσείς, το προσωπικό της μεραρχίας, που συνιστά το ισχυρότερο οπλικό της σύστημα. Συνεπώς απαιτείτε διοίκηση ανθρωποκεντρική, σύμφωνη με το Σύνταγμα, τους νόμους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς, καθημερινή καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών της Φιλοπατρίας, της Ανδρείας, της Κατερίας, του στρατιωτικού πνεύματος και της ενσυνείδητης πειθαρχίας, αλλά και ηγεσία δια του παραδείγματος και αξιοκρατία, από όλα τα επίπεδα διοικήσεως μέχρι και του ομαδάρχη. Καλλιεργώντας ταυτόχρονα το ομαδικό πνεύμα, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, το υψηλό ηθικό, τη γενοψυχία και αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις με αισιοδοξία και αφοσίωση στο καθήκον. Ως διοικητή της μεραρχίας, θα με βρίσκετε πάντοτε αρρωγός στις προσπάθειές σας και το δύσκολο έργο σας, κοντά σας σε όλες τις σημαντικές δραστηριότητες και δίπλα σας σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Με τη βεβαιότητα ότι όλοι θα εκτελούσουμε την αποστολή μας στο ακέραιο, σας εύχομαι υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία με την ευλογία και τη χάρη του Κυρίου και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η πρώτη μεραρχία Πεζικού Σμύρνη! Ζήτω! Ενός λεπτού σιγή. Έπομου!